Λάμψη Ολυμπιακή είχε κατά τη χθεσινή τελευταία ημέρα παρουσίαση στη πανηπυρωτική έκθεση του 2019. Στο ειδικό περίπτερο του Πανηπυρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων βρέθηκαν 4 κορυφαίοι πυρώτες αθλητές της Σκοπηλασίας, προκειμένου να δηλώσουν έμπρακτα την υποστήριξή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 2019, το οποίο θα διεξαχθεί 7 και 8 Σεπτεμβρίου στα Γιάννενα και τη Λίμνη Παμβότιδα. Οι Ολυμπιονίκες Τόνια Σβάιερ, Αλεξάνδρα Τσιάβου, Γιάννης Τσίλης και Γιώργος Τσιάλας υποδέχονταν στο περίπτερο επισκέπτες της έκθεσης, τους ενημέρωναν σχετικά με τη μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως τόνισαν, όχι μόνο για την πόλη, αλλά γενικότερα για τη χώρα μας, καλώντας τους να συμμετέχουν σε αυτήν ως εθελοντές, ενώ παράλληλα φωτογραφίζονταν με όσους το επιθυμούσαν. Στον χώρο βρέθηκαν επίσης στελέχη της διοίκησης του ΠΕΑΚΙ με επικεφαλής τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής, Βαγγέλη Παλατζίδη. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη των Ιωαννίνων για αυτή τη διοργάνωση, γιατί πραγματικά το αξίζει. Τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει λίγο κάποιες διοργανώσεις, αλλά πραγματικά η πόλη των Ιωαννίνων ενδείκνυται και από τις φυσικές ομορφιές που έχει και τις εγκαταστάσεις που έχει και το κοπηλατικό στίβο που έχει για να μπορέσει να ξαναπάρει διοργανώσεις τέτοιου βεληνικούς και πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη προώθηση και για την πόλη μας. Θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί αθλητές και πιστεύω θα έχουν όφελος όλοι. Γι' αυτό ζητάμε και τη συνδρομή όλου του κόσμου αλλά και όλων των τοπικών αρχών να βοηθήσουν για να πετύχει αυτή η διοργάνωση και να ανέβει πάλι η πόλη των Ιωαννίνων. Είναι ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη χώρα μας, πόσο μάλλον τόσο κοντά στο σπίτι μας. Τα Γιάννενα και η Λίμνη των Ιωαννίνων, καθώς και οι εγκαταστάσεις, ενδείκνυται γι' αυτό. Έχουν φιλοξενήσει και στο παρελθόν πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Είμαστε εν αναμονή του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε ως εθελοντές εδώ και ελπίζουμε και η διοργάνωση αλλά και οι αθλητές που θα έρθουν να το απολαύσουν και αυτό να βγει προς τα έξω και οι θεατές να θέλουν ξανά και ξανά να δουν Σκοπηλασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, γιατί στην ουσία προωθούμε το άθλημα που αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η πόλη των Ιωαννίνων έχει αναλάβει να διοργανώσει ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών φέτος στην πόλη των Ιωαννίνων. Θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και θα το κάνουμε γιατί αυτοί οι αγώνες πρέπει να πετύχουν, όχι μόνο για να βγει ένα επιτυχημένο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά επειδή στα επόμενα χρόνια είναι πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν ξανά τέτοιες είδους διοργανώσεις, ακόμη και μεγαλύτερες στην πόλη των Ιωαννίνων, που τα πιο παλιά χρόνια συνηθιζόταν να αναλαμβάνουν, ας πούμε, μεγάλες διοργανώσεις και να είναι η μητέρα του αθλήματος, ας πούμε, της Σκοπηλασίας. Το 2019 αποτελεί για την πόλη των Ιωαννίνων ένα σημαντικό κομμάτι του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Πέρα από το πρωτάθλημα της τεχνικής κολύμβησης, το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούνιο, έχουμε και το πρωτάθλημα το πανευρωπαϊκό κάτω των 23 των νέων στην Σκοπηλασία. Εμείς ως Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο και δυνατό για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δύο μεγάλες διοργανώσεις. Αποτελεί ίσως το εφαλτήριο το 2019 για την πόλη των Ιωαννίνων και για τη μετέπειτα πορεία μεγάλων πρωταθλημάτων και στον υγρό στίβο, αλλά θεωρώ και στο στίβο τον κανονικό, στο Ζωσιμάδες, με το νέο Ταρτάν, με τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται και με τα νέα πρωταθλήματα που περιμένουμε.